Από τους βίους των Αγίων, 8 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Οσίας Πελαγίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και άνοικε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν βουτυγμένη μέσα στον ίστρο των αμαρτωλών ειδονών. Η ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμιά έννοια μετανοίας να μην μπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή της. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πυρ της κολάσεως. Όμως όχι, ο πολυεύσπλαχνος Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι «Η τελώνε και η πόρνη προάγουσιν ημάς η συμβασιλεία του Θεού». Δηλαδή, οι τελώνες και οι πόρνες που στην αρχή έδειξαν απήθεια στον νόμο του Θεού, αλλά κατόπιν ειλικρινά μετάνιωσαν, προλαμβάνουν στη Βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο με τα λόγια δείξατε υπακοή στο Θεό. Στην πράξη όμως υπήρξατε απειθείς και άπιστοι. Πράγματι, η Πελαγία, τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών, άκουσε θερμό κήρυγμα περί αγνότητας του επισκόπου Νόνου. Τα λόγια του ήλεγξαν και συγκλώνησαν την ψυχή της. Με την χάρη του Θεού απαρνήθηκε την άσωτη ζωή της, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμήρασε στους φτωχούς. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, μετά 8 μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.